Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. 22η αγωνιστική, ΠΑΟΚ εναντίον Αμαρουσίου στον 4ο κατά σειρά αγώνα της συγκεκριμένης αγωνιστικής. Κετσεύσκι θα δώσει τους πρώτους πόντους στον ΠΑΟΚ με τρίποντο 3-2 από τη στιγμή που αποχώρησε και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ο Σκοπιανός στη δεύτερη χρονιά του στον ΠΑΟΚ έχει ηγετική φυσιογνωμία. Όμως το Μαρούσι. Ντόζιερ για τον Κετσεύσκι. Γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Από τα χέρια του Γιαννακίδη. Το δεύτερο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ. Εκμεταλλευόμενος τα σωματικά του προσόντα, κάλυψε γρήγορα την απόσταση και τον έκοψε. Ντόζιερ κάτω από το καλάθι. Έβαλε πολύ ωραία το σώμα. Από τους πλέον έμπειρους προπονητές στην Α1. Τελείωμα με το ένα χέρι από τον Ντόζιερ. Χαριτόπουλος για τρεις, δεύτερη προσπάθεια από τον Φόργορντ, άστοχη και αυτή. Μάρσαλ για τον Κετσεύσκι, δύσκολη πάσα. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, να κάνει το lay-up και να κάνει το 12-5. Πρώτος εφηδιασμός στον αγώνα ανήκε στον ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Τοντόρ Κετσεύσκι. Θα μας ενημερώσεις για ό,τι νεότερα το ιατρικό team. Στίνγκερς για τον Κετσεύσκι. Έξω για τον Ντόζιερ. Στην εκνοή του χρόνου θα εκτελέσει από το ύψος των βολών κάνοντας το 14-55. 14-5, συγγνώμη. Εδώ ο Μιχάλης Γιαννακίδης που προσφέρονται πρώτες βοήθειες. Κλέψιμο από τον Αποστολίδη. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον ΠΑΟ. Προσπαθεί να πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Καλή άμυνα από Καγκαλούδη και Χαριτόπουλο. Αναγκάζει τον ΠΑΟ να επιλέξει οργανωμένη επίθεση. Νέο σου τριών πόντων, άστοχο αυτή τη φορά από τον Στίγκερς. Επιθετικό ριμπάντο από τον Κετσεύσκι. Ένα ακόμα καλάθι. 16-5 και time out. Στο οποίο πηγαίνει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής για να ανακόψει τον ρυθμό του ΠΑΟ και να δώσει τις πρώτες οδηγίες στους παίκτες του. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην συνέχεια για αυτούς. Πολύ ωραία η assist από τον Αποστολίδη. Είδε τον Ντόζιερ την κατάλληλη στιγμή και εκεί που έπρεπε για να κάνει το 22-22. Πρέπει να παίξει έξυπνα η ομάδα του. Μάρσαλ για τρεις. Εύστοχος. Πρώτος τριών πόντων εύστοχος από το σημερινό παιχνίδι για τον Ρόουλ Μάρσαλ. Δέντας. Μάρσαλ. Πολύ ψηλά. Πήδηξε γρήγορα και άφησε την μπάλα για να μην τον προλάβει ο Μπάκαριτς. Εξέλιξη της καριέρας του. Σε Φορτιτούντο και Χιρόνα. Ο Ντόζιερ απαντά σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Και αυτός με ένα χούκ με το δεξί. Μάρσαλ. Με τον Χαριτόπουλο, τον απέφυγε πολύ ωραία, απέφυγε και τον Μπάγκαριτς που βγήκε πάνω του. Δεινός σκόρερ ο Αμερικανός, 31-28. Στα 28 του, ο Ρόουλ Μάρσαλ. Ο Γιαντίνοβιτς για τρεις. Ούτε τώρα. Rebound από τον Αποστολίδη, γρήγορα για τον Δέδα, που περίμενε τη μεγάλη πάσα για να φτάσει σε ένα εύκολο lay-up από τη στιγμή που απέφυγε τον Κλεμέντε. Από τις βολές και με τον περιπετειώδη τρόπο τον οποίο πάρθηκε το επιθετικό rebound για τον Μαρούση. Σημειώνοντας ένα έμεσο τρίποντο. Έχει την ευκαιρία να απαντήσει ο Αποστολίδης που με το αριστερό τελείωσε το lay-up. Η απάντηση από τον Μάρσαλ. Κλέψιμο από τον Στίνγκερς με τη βοήθεια και του Αποστολίδη. Πάει μόνος ο Αμερικανός και δικαιώνεται για την επιλογή του. Πιο κοντά στο καλάθι. Άσχημο παιχνίδι έπαιξε και σε αυτόν τον μπάλα. Στη ραβέρσα την οποία επιχείρησε. Γετσεύσκι για τρεις. Εύστοχος. Βρίσκει στόχο επί τα παρκετή ώρα ο Σκοπιανός σε ένα κρίσιμο σημείο για να βάλει ξανά την ομάδα του μπροστά στο σκορ με διαφορά τριών πόντων. 44-41. Έχει δώσει ενέργεια, έχει δώσει λύσεις ο Κλεμέντε στο Μαρούσι. Ωραία συνεργασία αυτή τη φορά από την πλευρά του ΠΑΟ. Με τον Ντόζιερ να αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Λιγότερο από τον Μπάγκαριτς που είναι παραμένει πρώτος σκόρερ σταθερά το ξεκίνημα του αγώνα για τους φιλοξενούμενους. Μάρσαλ κλείστηκε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο στο οποίο βρήκε στόχο. Και συγκράτησε καλά με τη βοήθεια και του Ντόζιερ πήρε Αποστολίδης. Στίνγκερς ζήτησε μπάλα στην άλλη, από την άλλη πλευρά, σηκώθηκε για τρεις. Πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα όπως Μπάγκαριτς πιο ψηλά από όλους το μαζεύει. Βήματα του Κλεμέντε που προσπάθησε να αποφύγει τον Στίνγκερς. Ταραδοκούσε για να του κλέψει την μπάλα και η αντανακλαστική κίνηση που έκανε για να αποφύγει τα χέρια του Αμερικανού τον οδήγησαν σε αυτό το λάθος. 1-5. Αποστολίδης. Παραλίγο να του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια. Ντόζιερ με το Χαριτόπουλο. Πολύ ωραία η κίνηση του Ντόζιερ που απέφυγε το Χαριτόπουλο στην ευνίδια προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα.
κατάφερε να γυρίσει ταυτόχρονα το σώμα του, να βρεθεί φάτσα με το καλάθι, να το πετύχει και να πάρει και το φάουλ. Ξανά εδώ, Γκετσεύσκι. Με το Χαριτόπουλο, η reverse κίνηση, πολύ ωραίο τελείωμα με το δεξί και με τη βοήθεια της τύχης. 58-53 τη στιγμή που για δεύτερη φορά στον απόψινό αγώνα παίκτης του ΠΑΟΚ ζητάει αλλαγή. Και αυτός είναι ο Δημήτρης Αράπης, ο οποίος πιάνει τον αριστερό του Αστράγαλο. Επιθέσεις, ενώ από την άλλη μεριά και ο Σούλης Μαρκόπουλος ζήτησε να εκμεταλλευτούν οι παίκτες του την περιφέρεια. Υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον Βιτς κοντά του. Βγαίνει από την πίεση ο Μάρσαλ σε ένα εκτός ισορροπία σουτ, θα βρει στόχο. Θα πάρει την ευκαιρία και να την εκμεταλλευτεί για να περάσει πάνω. Ενώ από την άλλη εντολή ήταν αυτή ακριβώς να πάει μπάλα στον Ντόζιερ. Καταπληκτικό καλάθι από τη συνεργασία του Στίνγκερς με τον Ντόζιερ. Ο Κατίνοβιτς. Χαριτόπουλος διστάζει ένα βήμα μέσα, αλλά φτάνει στον μπάκαρη της, η επίθεση τελειώνει. Πολύ καλή άμυνα για τον ΠΑΟΚ. Και ο Μπάγκαριτς, ο οποίος προφανώς ρωτάει τον Χαριτόπουλο γιατί δεν σούταρε. Στίνγκερς. Μάρσαλ, ο Ντόζιερ ήταν, συγγνώμη, για τον Στίνγκερς και πάλι, για τρεις. Πρώτο εύστοχο τρίποντο στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον Ντάντε Στίνγκερς, πρώην παίκτη του Απόλλωνα Λεμεσού. Στόχησε και πήρε ο Στίνγκερς. Ωραία η πάσα για τον Γκετσεύσκι, δεν θα προλάβει αυτός να σημαδέψει καλά. Και στη συνέχεια είναι το πέμπτο φάουλ από τον Ντόζιερ πάνω στο Χαριτόπουλο. Επιπόλαιη η ενέργεια του Αμερικανού, γνωρίζοντας ότι είχε πρόβλημα. Και ενώ απομένουν 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα να κάνει το πέμπτο του φάουλ, μισή το χαμηλό σχήμα από το, να ξαναβάλει στο παιχνίδι τον Καλέ. Στίνγκερς για τον Γκετσεύσκι. Πολύ ωραία η ασίστ του Αμερικανού. Αντίστοιχα επιτυχημένο το καλάθι από τον Γκετσεύσκι. 70-67. Στίνγκερς. Ιδιαίτερα δραστήριο στα τελευταία λεπτά. Μάρσαλ για τρεις. Θα βρει στόχο. 73-67. Για δύο δείχνουν οι διαιτητές. 72-67 διαφορά στους 5 υπέρ του ΠΑΟΚ και το σερί των γηπεδούχων. Καλά κρατεί. Κακό το κόψιμο που βάζει από πίσω. Κλεμέντε. Πάει μέχρι μέσα. Ανταποδίδει με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο ο Γκετσεύσκι. Κατίνοβιτς ψάχνει τον Μπάζντερ. Τον έκλεισε ο Δέδας. Νέο λάθος από τον Αμερικανό. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και time out. Το οποίο έχει ζητήσει ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έχει τη διαφορά των 5 πόντων. Την οποία θέλει να διατηρήσει. Αν όχι να την επιτείνει. Να την μεγαλώσει. Ο ΠΑΟΚ ο Σούλης Μαρκόπουλος. Γκετσεύσκι για τρεις. Εύστοχος. 75-67 τη διαφορά στους 8. Λάθος. Επιπόλαια πάσα από το Σκοπιανό. Κλεμέντε μέχρι το τέλος. Καλάθι και φάουλ. Διπλό το λάθος από τον Γκετσεύσκι με την κακή πάσα την οποία έκανε και με το φάουλ πάνω στον Κλεμέντε. Τους γηπεδούχους ο Δέδας στην επαναφορά για τον Γκετσεύσκι. Θα δώσει στον Μάρσαλ. Αυτός θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ενώ μονομαχεί με τον Μπάζντεν. Αυτός θα δώσει για τον Κλεμέντε. Στην αντεπίθεση ο Πορτορικανός. Καλάθι από την υπερπολίτιμη παρουσία του Κλεμέντε. Προσπαθεί να τα αποδώσει ο ΠΑΟΚ με τον Μάρσαλ σε σουτ 3 πόντων. Άστοχο. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί μεν να κερδίζει το παιχνίδι με 75-72. Κάνει μία όμως μια τεράστια ευκαιρία να πάρει και την διαφορά στον Ευγένη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους νικητές, αν δεν έχετε αντίρρηση, Γιάννη, να γυρίσουμε λίγο προς αυτή την κάμερα. Γιώργο, μεγάλη νίκη, αλλά δεν πήρατε τη διαφορά. Ναι, όντως είναι μεγάλη νίκη. Το Μαρούσιο απέδειξε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Το πιστεύαμε αυτό. Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, αλλά στο τέλος νομίζω ότι κάναμε κάποια ανόητα λάθη και δεν πήραμε τη διαφορά που μπορούσαμε να την πάρουμε. Θα κοστίσει. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως θα κάνουμε νίκες παραπάνω από το Μαρούσι για να τα καταφέρουμε να βγούμε τρίτη.